μια φλόγα που δεν πρέπει να σβήνει, μια φλόγα που κάθε χρόνο δίνει και περισσότερο δύναμη στον κόσμο για να δώσει αίμα. Είναι η ελπίδα για να μπορέσουμε να σώσουμε έναν συνάνθρωπο, να συντονιστούμε, να οργανωθούμε και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε γενικότερα τη χώρα. Οι ανάγκες της χώρας μας δεν κάνουν διακοπές, εμείς πρέπει πάντα να είμαστε σε ετοιμότητα. Η λαμπαδιδρομία αυτή είναι πανελλήνια, εδώ και 2 μήνες οργώνει όλη την νησιωτική και στερεά Ελλάδα. Η Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών εδώ και 14 χρόνια οργανώνει αυτή την κίνηση για να μπορέσουμε να δώσουμε όλοι συντονισμένα το μήνυμα αυτό της δωρεάς οργάνων. Ωραία. Μπράβο παιδιά. Εντάξει, εντάξει, μην πάρει, θα παράσει το καλάμι, θα πάρει παιδιά. Ωραία. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νομού Εύρω για άλλη μια φορά είναι δίπλα στους εθελοντές ομοδότες. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο των αιμοδοτών του νομού της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Τάσο Κοντακίδη. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Πιστεύω και στο μέλλον θα κάνουμε πολλές ωραίες δράσεις για το κοινό και για το καλό όλων μας. Όπως ξέρουμε και γνωρίζουμε φυσικά ότι το αίμα στον οργανισμό είναι το α και το ω. Εμείς σαν σύλλογος με την δράση και με τη συμπαράστασή μας είμαστε πάντα κοντά τους για μία ακόμη φορά. Τους ευχαριστούμε και να είναι πάντοτε έτσι δραστήριοι. Χαιρόμαστε είναι και προσπαθούμε καθημερινώς η ομάδα των ατόμων με αναπηρία να πολλαπλασιαστεί έστω και από τους γονείς και των παιδιών αυτών. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Το εμφάλιο αίμα είναι πλαστοκύτταρα που υπάρχουν πάνω στον εμφάλιο λόρο, τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν το μυαλό των οστών, καθώς δεν χρειάζεται ο δότης να είναι 100% συμβατός με το δέκτη. Έτσι, θα πρέπει να ζητάνε οι μέλουσες μητέρες να φυλαχθεί αυτά τα πλαστοκύτταρα, το εμφάλιο αίμα δηλαδή, για να σώσουμε κάποιες ζωές.